Χαίρετε φίλες και φίλοι, είμαι ο Χρήστος από τον Dr. Android και έχω μαζί μου σήμερα για να σας δείξω το ZTE Blade 5, μια τετραπύρνη συσκευή η οποία κυκλοφορεί αποκλειστικά από τα καταστήματα της Wind στα 159 ευρώ παρακαλώ. Το Blade 5 λοιπόν διαθέτει τετραπύρινο επεξεργαστή Snapdragon 200 στο 1,2 GHz, όλο καινούριος, από την καινούργια σειρά. Η RAM του είναι στο 1 GB, η οθόνη του είναι 4 ιντσών 480x800 pixel, λίγο αλλά μια χαρά για την τιμή του. 4 GB αποθηκευτικός χώρος, κάμερα στα 5 MP πίσω και μια απλή μπροστά για να κάνουμε τις βίντεο κλήσεις μας, και φυσικά τα υπόλοιπα είναι τα κλασικά 3G, Wi-Fi, Bluetooth 4, GPS αλλά και ραδιόφωνο. Πάμε να ξεκινήσουμε από το εξωτερικό του για να δούμε σιγά σιγά περί τίνος πρόκειται. Εξωτερικά, το ZTE Blade είναι ένα αρκετά ωραίο τηλέφωνο και επιτέλους η ZTE μας δείχνει ότι μπορεί να φτιάξει και designάτες συσκευές. Βλέπετε εδώ το πίσω μέρος του, αυτό το πολύ ωραίο γαλάζιο με τις γραμμές. Θυμίζει λιγάκι η Samsung, τα τελευταία μοντέλα Galaxy. Θυμίζει βέβαια και το Nexus S πάρα πολύ. Είναι σχεδόν ίδιο το κάλυμά του με την μεγάλη εδώ κάμερα που προεξέχει, τις καμπύλες του και τα λοιπά. Λοιπόν, πολύ ωραίο, αν και πλαστικό, πολύ καλή συναρμογή, κουμπώνει πολύ όμορφα το πίσω μέρος στο μπροστά και δεν θα έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα με αυτά τα πραγματάκια, με τριξίματα και τέτοια. Λοιπόν, επάνω βλέπουμε το ακουστικό και την κάμερα, κάτω τα τρία κλασικά πλήκτρα του Android, το μικρόφωνο εδώ, από πάνω power και η θύρα για τα ακουστικά, εδώ τίποτα, η θύρα micro USB για τη φόρτιση, τα πλήκτρα για την αυξομοίωση του ήχου και βέβαια πίσω η κάμερα, το flash, το μικρόφωνο για την ακύρωση του θορύβου και το ηχείο του, το οποίο αν και ένα είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ωραίο τηλεφωνάκι στις 4 ίντσες, χωράει ωραία στο χέρι και οποιοδήποτε άλλο μεταξύ 4 και 5 ίντσων θα ήταν ιδανικό. Για πάμε να δούμε και τι μπορεί να κάνει με το Android. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη lock screen. Η οθόνη κλειδώματος ξεκλειδώνει με αυτόν τον τρόπο. Πατάμε δηλαδή για ένα δευτερόλεπτο, κρατάμε την κλειδαριά. Δείτε και αυτό το ωραίο animation. Μπορούμε να σμπρώξουμε προς τα επάνω και να εμφανιστούν άλλες 6 αγαπημένες μας εφαρμογές, τις οποίες εμφανίζουμε και έτσι αν θέλουμε, με τα δύο δάχτυλα. Και πάμε να μπούμε μέσα να δούμε το Android 4.1.2 με τον τετραπύρινο επεξεργαστή και 1 GB RAM. Βλέπετε, δεν κολλάει και με πολλές εφαρμογές. Με πολλές συντομεύσεις στην επιφάνεια αλλά και widget. Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσετε είναι το icon pack της ZTE. Βλέπετε εδώ το κεντρικό πλήκτρο το έχουν αλλάξει. Κλήσεις, επαφές, μηνύματα, ίντερνετ, όλα με δικά τους εικονίδια. Αυτό που βλέπετε είναι το widget του Google ημερολογίου. Δείτε πως το έχουν κάνει με πολύ ωραία animation. Πάρα πολύ ωραίο. Ο launcher έχει και τη δικιά του εξατομίκευση. Όπως η launcher που προτιμάμε από το Play Store, έχει πάρα πολλά πράγματα για να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία της οθόνης για να προσθέσουμε και άλλες αν θέλουμε. Ούψ. Λοιπόν, πάμε πάλι πίσω. Να αλλάξουμε το animation με το οποίο θα γυρνάει η οθόνη. Κύκλος οθόνης για να πηγαίνει από την πρώτη στην πέμπτη και αντίστροφα σελίδα. Αλλαγές για την ταπετσαρία της αρχικής οθόνης, για το κλείδωμα της οθόνης και τα λοιπά, γραφικά στοιχεία. Διακόπτης ελέγχου είναι τα power toggles που λέμε, βλέπετε εγώ τα έχω ενεργοποιήσει όλα. Νομίζω ότι είναι τα βασικά, δηλαδή δεν θα χρειαστούμε περισσότερα. Η status bar είναι κλασική, περιέχει τα power toggles που λέγαμε. Να δούμε λιγάκι τις ρυθμίσεις συστήματος. Κλασικά πράγματα, δεν έχει προσθεθεί τίποτα εκτός από τη σύνδεση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Βλέπετε εδώ πέρα, να το βλέπει σε USB, να συνδεθεί με το λογισμικό της ZTE, ως MTP, ως PTP που έχουν τα καινούργια Android, να γίνει εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης και βέβαια κοινή χρήση του δικτύου τηλεφωνίας για να δώσουμε το ίντερνετάκι στον υπολογιστή μας μέσω του κινητού. Τα άλλα όλα είναι κλασικά, πληροφορίες τηλεφώνου, βλέπετε ZTE 5, 4.1.2, για να δούμε, όλα λειτουργούν μια χαρά. Ενημερώσεις συστήματος, βλέπετε ενημερώσεις κάρτας αποθήκευσης, μπορούμε δηλαδή να βάλουμε το πακέτο της ενημέρωσης στην κάρτα και να
πατήσουμε και να κάνει το update, όπως και ενημέρωση λογισμικού, μας ανοίγει την εφαρμογή της ZTE και μπορούμε να δούμε εδώ πώς μπορούμε να κάνουμε update στην συσκευή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε λιγάκι τώρα τις προεγκατεστημένες εφαρμογές. Τις έχω μαζεμένες εδώ πέρα, οι οποίες είναι αρκετές και δεν ξέρω κατά πόσον είναι χρήσιμες. Έχουμε λοιπόν το Amazon Kindle, προεγκατεστημένη εφαρμογή, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιείτε. Το AccuWeather, backup και restore εφαρμογών. Το FaceTones, το οποίο είναι μια εφαρμογή που συνδυάζει τις επαφές μας με τις επαφές μας στο Facebook και όταν μας καλεί κάποιος μας βγάζει την τελευταία φωτογραφία του που έχει βάλει στο Facebook. Προεγκατεστημένο επίσης το Facebook, το Twitter, το Kingsoft Office. Το Internet είναι ένας παραλλαγμένος λιγάκι, να τον δούμε, AOSP Browser. Είναι δηλαδή ο κλασικός browser του Android, ο οποίος έχει και υποστήριξη για flash περιεχόμενο. Πολύ καλό αυτό ότι τον συμπεριέλαβαν, τον έχουν αλλάξει λιγάκι. Αναπαραγωγή για τα βίντεό μας, μουσική για τη μουσική μας. Βέβαια υπάρχουν προεγκατεστημένο και το Google Play για τη μουσική. Οπότε δύο εφαρμογές που κάνουν την ίδια δουλειά είναι μάλλον άτοπο. Αρχειοθέτης, ένας file manager για να βλέπουμε τους φακέλους μας και τα αρχεία μας στην κάρτα. Το Mi Easy Access είναι αυτό που είδαμε στην αρχή στη lock screen για να αλλάξουμε τις εφαρμογές που θέλουμε. Και εδώ πέρα μια τελείως άχρηστη εφαρμογή, το Mi Pop. Δείτε εδώ πέρα πόσο καταπληκτικό είναι το Mi Pop, το ενεργοποιώ. Βγαίνω έξω και μου εμφανίζει αυτό εδώ πέρα το εικονίδιο, το οποίο υποτίθεται ότι αντικαθιστά αυτά εδώ τα πλήκτρα, τραβάω προς τα μέσα και εμφανίζει και τα υπόλοιπα και μπορώ λοιπόν πάρα πολύ εύκολα, όπως βλέπετε, να χρησιμοποιήσω πλέον αυτά τα πλήκτρα. Είναι πραγματικά φοβερό. Πατάω εδώ πέρα και είναι τέλειο. Μπορώ να το πάω και από εδώ και εδώ πάνω και κάτω. Φοβερή εφαρμογή. Εφόσον όμως υπάρχουν αυτά τα πλήκτρα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει. Για να πάω να το κλείσω κιόλας. Απενεργοποίηση. Εδώ πέρα τι άλλο έχουμε. Έχουμε διάφορα προφίλ. Εδώ έτσι μερικές εφαρμογές οι οποίες έχουν να κάνουν με ρυθμίσεις. Όπως στα παλιά τα Symbian, τα τηλέφωνα που είχαμε συνηθίσει, έχουμε εδώ κάποια προφίλ για τον ήχο, για να μπαίνει γρήγορα σε αθόρυβο και τα λοιπά αν είμαστε στη σύσκεψη. Δικές του σημειώσεις. Κοινή χρήση για να στέλνουμε εδώ πέρα σε φίλους μας βίντεο, δεν ξέρω εγώ, και τα λοιπά, μέσω Wi-Fi, τύπου Wi-Fi Direct. Και η διαχείριση εργασιών, ο δικός του δηλαδή, Task Manager, για να ρίξω ένα τριματισμό. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κάμερα όπου εντοπίσαμε ένα προβληματάκι. Για να δω εδώ λίγο. Ανοίγω την εφαρμογή της κάμερας. Δείτε εδώ, θα βγάλω αυτή τη φωτογραφία χωρίς flash. Πάμε να τη δούμε. Βλέπετε, είναι μια χαρά η φωτογραφία. Πάμε να τη βγάλουμε τώρα λίγο και με flash. Λοιπόν, βγάζω εδώ. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι βγάζει μια μαύρη ταινία από πάνω, η οποία βγαίνει σε όλες τις φωτογραφίες που από την αντίθετη πλευρά του flash. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως κρατάω τη συσκευή, το flash είναι στο κάτω μέρος, έτσι, η μαύρη ταινία βγαίνει στο επάνω. Το βλέπετε, έχει ένα θέμα με το exposure, για να το ξαναδοκιμάσω αν θέλετε να το ξαναδούμε. Ας βγάλω αυτό εδώ. Και στην εφαρμογή θα δείτε ότι λείπει το επάνω μέρος. Μπορώ να ξαναβγάλω την ίδια φωτογραφία χωρίς flash και να δείτε ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ωραία, δείξτε μου. Και είναι μια χαρά. Αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα της κάμερας, δεν είναι δηλαδή πρόβλημα στο hardware εννοώ, είναι πρόβλημα στην εφαρμογή που έχει προσθέσει η ZTE, διότι δοκίμασα και την απλή, την κανονική εφαρμογή της κάμερας του Android. Αν την έχω ακόμα εδώ, να βγάλω και κάποιες φωτογραφίες με αυτήν. Να τη λοιπόν εδώ, φωτογραφική μηχανή. Ας βγάλω την ίδια φωτογραφία με flash.
την επιλέγω και βλέπετε ότι είναι μια χαρά πεντακάθαρη. Και κάποιες παρατηρήσεις, ας πούμε, για το τέλος, για τη συσκευή. Θα δείτε ότι το Wi-Fi εδώ πέρα δεν γίνεται ποτέ μπλε. Ξέρουμε όταν γίνεται μπλε συνδέεται με το σερβερ της Google. Λειτουργούν όμως κανονικά οι Google εφαρμογές. Δεν το είδαμε ποτέ να γίνεται μπλε. Τα frame rate του είναι λίγο χαμηλά, οπότε θα δυσκολευτείτε να παίξετε βαριά παιχνίδια, αλλά είναι μια χαρά για όλες τις άλλες χρήσεις και για απλά παιχνίδια. Πάμε λιγάκι στον αποθηκευτικό χώρο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, βλέπετε ότι διαθέτει το παλιό partition system του Android, δηλαδή αν και έχει 4 GB αποθηκευτικού χώρου, έχει ένα partition στο 1 GB για να αποθηκεύουμε, για να εγκαθιστούμε μάλλον τις εφαρμογές μας, και άλλο 1,5 που περισσεύει, το οποίο είναι το λεγόμενο SD card partition. Όταν μεταφέρουμε εφαρμογές από την εσωτερική μνήμη στην SD card, δεν πηγαίνει στην πραγματική κάρτα SD που θα βάλουμε μέσα, αλλά πηγαίνει στο άλλο partition. Τώρα θα μου πείτε, έχω εδώ πέρα, πάμε λίγο στη διαχείριση εφαρμογών, δεν έχω βάλει και πολλές εφαρμογές. Έχω προσθέσει, ας πούμε, τον Chrome, τον ES File Explorer και 4 benchmark, και μόνο με τις αναβαθμίσεις που έκαναν όλες οι εφαρμογές που είχε μέσα, βλέπετε ότι ο χώρος σε χρήση είναι ήδη στα 726 MB. Έτσι λοιπόν θα χρειαστεί είτε να κάνουμε root, ας πούμε, να κάνουμε κάποια μαγιά για να περνάμε τις εφαρμογές μας στην πραγματική SD κάρτα, ή θα πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό. Δεν έχει τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, είναι νομίζω η καλύτερη συσκευή που μπορείτε να αποκτήσετε στα 159 €. Δεν υπάρχει δηλαδή σε αυτή την κατηγορία συσκευή με τετραπύρινο επεξεργαστή και 1 GB RAM. Πολύ σημαντικό, γιατί το Android ζορίζεται λιγάκι σε λιγότερο από 1 GB. Μια χαρά είναι η οθόνη του στις 4 ίντσες, 800x480p, καθαρή για να βλέπουμε ό,τι θέλουμε στο ίντερνετ, να δούμε τα βιντεάκια μας στο YouTube. Και νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά αν αγοράσετε μια συσκευή ανάμεσα στα 150 και τα 200 €, να πάτε σίγουρα σε ένα κατάστημα Wind για να τη δείτε από κοντά.